είμαι στο σπίτι της Ελένης Κοκκίδου. Καλώς τους. Καλησπέρα, μπαίνουμε. Καλησπέρα, βέβαια. Κοιτάξτε τι σας έχω. Ω, τι ωραία κολοκύθια. Ξέρω ότι είστε λάτρης. Τρελαίνομαι με τα χρώματά τους, τα σχήματά τους, όλα. Τα μαγειρεύετε όμως? Όχι. Μην το κουβαλάτε. Όχι, όχι, βαρύ. Έχω άλλη που θα μαγειρέψω και αυτές κάθομαι και τις βλέπω όσο κρατήσουν. Πού το βάζουμε, ε? Θα το βάλουμε μαζί με τις άλλες. Α, δεν ήξερα ότι έχει τόσες πολλές. Απίστευτο. Έχετε όλα τα μεγέθη, βλέπω. Όλα, όλα, όλα. Σχήματα, χρώματα. Τις λατρεύω. Ποιο είναι το αγαπημένο σας αντικείμενο που υπάρχει μέσα στο σαλόνι? Ένα που αγαπώ πάρα πολύ είναι το γλυπτό της μητέρας μου. Είναι από ένα άγαλμα που έκανε ο απάρτης, ο μεγάλος γλύπτης αυτός. Είχε κάνει ολόκληρο το άγαλμα, όλο το σώμα της. Τσι, δεν μπορείς ούτε ένα καρφί να καρφώσεις μέσα στο σπίτι. Και μπόρεσες να μοντάρεις ολόκληρη ραφιέρα στο μπακάλικο? Γιατί ρε βουλά, αφού μπορώ. Υπάρχει αυτή η μουρμούρα και στη ζωή? Όχι, αυτό δεν υπάρχει καθόλου, δυστυχώς. Υπάρχει όμως η τσαχπινιά και το παιχνίδι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Όταν είναι ωραία η μουρμούρα, όπως είναι της Βούλας και του Μινά, που έχει ένα ερωτισμό, είναι ένα παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ωραίο για ένα ζευγάρι και το κρατάει ζωντανό και κρατάει το ενδιαφέρον, δηλαδή του ενός προς τον άλλο. Χα, 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 σκάσαμε στα γέλια. Σιγά μην εκτιμούσες εσύ τα αστεία μου. Τα αστεία σου τα εκτιμώ, ότι τις κρυάδες σου δεν αντέχω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έχετε fan club. Αλήθεια. Αλήθεια. Α, δεν το ξέρω. Έχει συμβεί κάποιο ευτράπελο που στον δρόμο να σας αγκαλιάσουν, να σας... Βεβαίως. Πάρα πολύ συχνά με αγκαλιάζουν. Το όχι τώρα με τον COVID. Σας ενοχλεί αυτό μερικές φορές? Δεν με ενοχλεί καθόλου από τη στιγμή που γίνεται ευγενικά και ειλικρινά. Άμα υπάρχει αγένεια και ξαφνικά εμφανιστεί κάποιος και μου λέει, χωρίς να μου πει ούτε καλησπέρα ούτε τίποτα, και μου πει να βγάλουμε μια φωτογραφία, αυτό με ενοχλεί πολύ. Και τι κάνετε σε αυτή? Λέω, άμα μου πείτε καλησπέρα, θα βγάλουμε. Έχετε χάσει και αρκετά κιλά. Φέτος. Και αυτό βέβαια. Ναι, το τελευταίο χρόνο. Εσείς πόσα κιλά χάσατε? 35. Πάρα πολλά είναι. Ναι, αλλά σε ένα χρόνο. Να μην ξανάρθω. Όχι, να μην ξανάρθω. Ναι, ήθελα να κάνω μια εσωτερική αλλαγή. Έκλεισε ένας κύκλος ζωής και άνοιξε ένας καινούριος. Και ήθελα να ξαναβρω την παλιά Ελένη. Και αποφάσισα να χάσω τα περιττά κιλά. Το περιττό βάρος στη ζωή μου γενικώς, με τη συμβολική του έννοια. Εγώ περνάω μια τέτοια φάση στη ζωή μου, μεγάλες φροντίδες για τον εαυτό μου. Κάνω γυμναστική, κάνω πολλά πράγματα. Κάνω μαθήματα τραγουδιού, κάνω πολλά. Μόλις τελειώσω με τη μουρμούρα, θα αρχίσω να μαθαίνω βιολί.